Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θεόδωρος Θεοδουλίδης, πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σας καλωσορίζω ως συντονιστής στο φόρουμ «Δίκαιη Μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα, εξελίξεις και προοπτικές», το οποίο διοργανώνεται από το ΣΔΑΜ, το Enterprise Greece και τη DEF HELEXPO. Τρεις περιοχές της πατρίδας μας απεξαρτητοποιούνται από τον άνθρακα και μεταβαίνουν σε μια εποχή καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών. Στις δύο από αυτές, τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, έχουμε απολιγνητοποίηση. Στην τρίτη, στα νησιά, έχουμε αποπετρελαιοποίηση. Τώρα, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη, είναι τόσο μεγάλη η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τη λιγνητική παραγωγή, που η μετάβαση θα σημάνει και ριζική διαφοροποίηση του οικονομικού μοντέλου. Σημαντικό ρόλο, λοιπόν, θα παίξει η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις. Αυτό είναι και το κύριο θέμα του σημερινού φόρουμ και με βάση αυτό έχει διαμορφωθεί η σύνθεση του πάνελ. Ενημερωτικά τώρα, το φόρουμ χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη θα λάβουν χώρα οι χαιρετισμοί και στη δεύτερη ενότητα που περιλαμβάνει τις κυρίως τοποθετήσεις. Στο τέλος θα υπάρξει και συζήτηση και κύκλος ερωτήσεων αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου. Να τονίσω ότι το θέμα του χρόνου είναι κρίσιμο. Αυτός είναι περιορισμένος. Έχει επιλεγεί μεγάλος αριθμός ομιλητών για το φόρουμ, οπότε θέλω να ζητήσω από όλους να περιοριστούν στα 2,5 με 3 λεπτά αυστηρά, ώστε να μην αναγκαστώ να τους διακόψω. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ενότητα και τους χαιρετισμούς και θα δώσω το λόγο πρώτα στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος και τίθεται πλέον επικεφαλής της διαχείρισης της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Καταρχάς, να ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια στο Enterprise Greece για τη διοργάνωση αυτού του φόρουμ σήμερα. Και θα ήθελα και από αυτό το βήμα να σας συγχαρώ, κύριε Πρίτανη, για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει κι εσείς ως μέλος της ομάδας ΣΔΑΜ, αφού στο πάνελ θα είναι και ο κύριος Μουσουρούλης, ο οποίος είναι και επικεφαλής και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως επικεφαλής της ομάδας ΣΔΑΜ μέχρι σήμερα, μαζί με όλο το εξαιρετικό στελεχειακό δυναμικό. Και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο θέμα για την πατρίδα μας. Επίσης, να χαιρετήσω και την κυρία Σδούκου, τον κύριο Θωμά, την κυρία Κυριακίδου, τον εξαιρετικό φίλο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Νίκα και βεβαίως τον κύριο Φιλιόπουλο που διοργάνωσε και αυτό το πάνελ. Είμαστε σήμερα περίπου 15 μέρες από το κλείσιμο του τρίτου τριμήνου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί η πατρίδα μας το δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε μια θεαματική αύξηση ανάπτυξης, περίπου κάτι που την επανέφερε σχεδόν στην προ-COVID εποχή, με ένα ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο το οποίο ξεπέρασε ακόμη και το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου του 19 και αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανεκκίνηση πολύ δυναμική. Οι Ευρωπαίοι και γενικά η παγκόσμια κοινότητα μας παρακολουθεί και αυτό, αν θέλετε, αντικατοπτρίζεται και στις επενδύσεις που με 14,2% το δεύτερο τρίμηνο έχουν μαζί με τις εξαγωγές έχουν οδηγήσει την ανάπτυξη σε αυτούς τους πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και έχει σημασία να σταθούμε και να συζητήσουμε για τα πολύ δύσκολα, θα έλεγα, βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στον στόχο που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν από 2 χρόνια για το κλείσιμο όλων των λιγνητικών μονάδων της χώρας το 2023, εκτός από μία στην Πτολεμαΐδα, την 5, που είναι υποκατασκευή και που κατ' ουσίαν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την παραγωγή, που όμως
φαίνεται ότι ο στόχος αυτός μας βάζει μπροστά σε μια κίνηση που ανταποκρίνεται απολύτως με τα προβλήματα που είδαμε από την κλιματική κρίση το καλοκαίρι που μας πέρασε και ταυτόχρονα έδωσε και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί όπως φαίνεται 18 εκατομμύρια λιγότερους τόνους διοξιδίου τα τελευταία 2 χρόνια, πηγαίνοντας προς το στόχο μας να μειώσουμε στο σύνολο τις εκπομπές κατά 55%, ευρωπαϊκό στόχος, ως το 2030. Σύμφωνα λοιπόν και με τα στοιχεία της Eurostat, η χρήση του λιγνίτη στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 49% τα τελευταία 2 χρόνια και από ό,τι φαίνεται επίσης από τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο επτάμηνο του 2021 η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή αναλογούσε μόλις το 11%, ενώ το ίδιο διάστημα, το επτάμηνο αυτό, η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν σχεδόν το τριπλάσιο, δηλαδή 32%, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μεγάλες υδροελεκτρικές μονάδες. Τώρα, το παλιό ενεργειακό μοντέλο, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό, είναι ρυπογόνο, είναι βλαβερό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προωθεί πολιτικές προς μια πράσινη κυκλική οικονομία που περνάει μέσα από την απολιγνητοποίηση και βεβαίως με την ηλεκτροκίνηση, την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών που γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι και νομίζω η κυρία Σδούκου εδώ θα μας δώσει μια μεγαλύτερη έτσι εικόνα το τι σημαίνει αυτό, προχωρώντας σε μια Ελλάδα πιο πράσινη και πιο απεξαρτοποιημένη από οποιαδήποτε μορφή ρυπογόνου ενέργειας. Οι πράσινες επενδύσεις τώρα, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 και μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, που όπως γνωρίζουμε όλοι, συνολικά όλα αυτά τα προγράμματα μαζί με την μόχλευση, τα προγράμματα σαν προγράμματα φτάνουν τα 77 δισεκατομμύρια, αλλά με τη μόχλευση που θα αντλήσουν θα μπορεί να αγγίξουν τα 120 δισεκατομμύρια, 77 δισεκατομμύρια, μόχλευση 120 περίπου δισεκατομμύρια. Από αυτά 24 περίπου δισεκατομμύρια αναμένεται να πάνε προς τις πράσινες επενδύσεις. Τώρα, μέσα σε αυτή τα χρόνια που πέρασαν, όπως σας είπα, η πολύ καλή δουλειά που έκανε ο κύριος Μουσουρούλης και η ομάδα σας, που κι εσείς, κύριε συντονιστά, συμμετείχατε, έχει καταφέρει να ορίσει ένα πρόγραμμα περίπου ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικό για τη δίκαιη μετάβαση των περιοχών που είπατε και στην αρχική σας εισαγωγική τοποθέτηση, Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, μαζί με τις πόλεις, μαζί με τους δήμους της Τρίπολης, Γορτινίας και Ιχαλίας, καθώς επίσης και των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Είναι πολύ σημαντικό το βήμα αυτό να είναι πολύ προσεκτικό, είναι δύσκολο, είναι ανηφορικό. Θα αξιοποιήσουμε εδάφη της ΔΕΗ για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε άμεσα νέες και σημαντικές θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας που αρμόζουν και στις νέες και στους νέους της περιοχής, αλλά και στα άτομα τα οποία θα βρεθούν εκτός εργασίας λόγω της απολιγνητοποίησης. Όμως εξίσου σημαντικό είναι, και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, στο πώς θα προσδιορίσουμε τις χρήσεις γης, στο να είμαστε ρεαλιστές στους χρόνους που θα υποσχεθούμε, να δώσουμε τη δυνατότητα γρήγορης αδειοδότησης όλων των project που θα υπαχθούν στις περιοχές αυτές και στους αναπτυξιακούς νόμους, αλλά και ταυτόχρονα σε ό,τι έχει σχέση με τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, σε ένα καθεστώς fast track αδειοδοτήσεων,
αλλά και επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σε μία μορφή αηφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας ικανής οικονομίας να διατηρήσει τους συμπολίτες μας στη συγκεκριμένη περιοχή. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία εποχή όπου οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει αυτό να το δουν ως μία ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να στρώσουμε το έδαφος για να μπορέσουν και οι τοπικές κοινωνίες να κατανοήσουν. Συνήθως τέτοιου είδους εγχειρήματα υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στο να γίνουν κατανοητά, διότι πρέπει να μπουν μπροστά οι μηχανές ακριβώς που θα δώσουν την κίνηση στις νέες επενδύσεις για να δουν και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών υπαρκτές λειτουργίες. Επομένως, έχουμε υποχρέωση να τρέξουμε γρήγορα. Φέρνουμε τώρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, όπου εκεί κατ' ουσίαν δημιουργούμε τους μηχανισμούς και δημιουργούμε και το σύστημα διακυβέρνησης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με γοργά βήματα, που κυρίως θα είναι ένα δημόσιο σύστημα μιας ειδικής υπηρεσίας και μια ανώνυμος εταιρεία η οποία θα διαχειριστεί τα εδάφη. Εκείνο το οποίο θέλουμε να έχουμε είναι να έχουμε ένα σχήμα ευέλικτο, ένα σχήμα το οποίο θα πλαισιωθεί επίσης και με την δυνατότητα fast-track αδειοδοτικής διαδικασίας μέσα από τις υφιστάμενες δομές και επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Για να είμαι εντάξει με το χρόνο, κύριε Πρίτανη, θα σταματήσω εδώ και θα σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση να τοποθετηθώ σε αυτό το πολύ σημαντικό φόρουμ και στη συζήτηση και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια του φόρουμ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Υπουργός νομίζω ότι τα παρουσίασε πολύ ωραία, έδωσε έτσι το στίγμα. Και να πω βέβαια πως επειδή τον διαδέχομαι στην ομιλία παρέμβαση και προηγούμε επίσης του επόμενου ομιλητή, που είναι ο πρώην Υφυπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γεράσιμος Θωμάς, θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω το λόγο ανάμεσα σε δύο ομιλητές που γεφυρώνουν για μένα το όραμα και την πράξη σε αυτό το φιλόδοξο project της απανθρακοποίησης. Αφενός, ο κύριος Παπαθανάσης έχει τώρα στα χέρια του την υλοποίηση του Master Plan για την δίκαιη και αναπτυξιακή μετάβαση των ελληνικών περιοχών και ο αγαπητός μου πρώην Υφυπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γεράσιμος Θωμάς, που ήταν και ο προϊστάμενός μου εδώ στο Υπουργείο, ήταν αυτός έτσι που υπό την καθοδήγησή του μπήκαν οι βάσεις για να γίνει πράξη αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού να καταστήσουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Ουσιαστικά αυτό που οι πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεψαν πριν από 25 χρόνια περίπου, σήμερα έχει γίνει μια παγκόσμια αναγκαιότητα, η μετάβαση λοιπόν σε μια οικονομία μηδενικών ρήπων. Συνεχίζουμε να ακούμε έτσι ίσως τον όρο βίαιη απολιγνητοποίηση. Το ερώτημα είναι αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και εγώ θέλω να πω, και νομίζω τα ανέφερε τα νούμερα ο Υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, πάντως, αν η λιγνητική παραγωγή το 2008 ήταν στις 30 τεραβατόρες, σκεφτείτε το 2018 είχε πέσει στο μισό, στις 15 τεραβατόρες, το 2020 τα επίπεδα ήταν κάτω των 6 τεραβατορών, δένοντας λοιπόν έτσι μειούμενοι κάθε χρόνο
λόγω της διείσδυσης φυσικά και των νέων σταθμών ΑΠΕ. Και ένα ακόμη στοιχείο που έχει την αξία του έτσι, τώρα που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το κόστος ενέργειας και τις τιμές. Να πω πως το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη σήμερα ξεπερνά τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν η οριακή τιμή του συστήματος είναι κατά μέσο όρο από την αρχή του 2021 κοντά στα 85 ευρώ την μεγαβατόρα. Και όλοι φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο είμαστε μπροστά σε ένα παγκόσμιο ράλι στις τιμές των δικαιωμάτων CO2. Αυτές τις μέρες ξεπέρασαν τα 59 ευρώ τον τόνο, διπλάσια δηλαδή από τις αρχές του χρόνου. Δεν θα αναφερθώ στις προβλέψεις αγοράς που κάνουν λόγο έτσι, για τιμές που μπορεί να προσεγγίσουν και τα 100 ευρώ ως το 30. Με έναν λιγνίτη βλέπετε που εκπέμπει 2-4 φορές περισσότερα CO2 από το φυσικό αέριο. Άρα δεν είναι ότι η Ελλάδα βιάζεται να προχωρήσει στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή συντελείται ήδη εδώ και πάνω από μία δεκαετία, γιατί ο λιγνίτης και ρυπαίνει και κοστίζει ακριβά. Αντίθετα, ίσως έχασε χρόνο η Ελλάδα στο σχεδιασμό για αυτή τη μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα με έναν τρόπο αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο, και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει τα τελευταία 2 χρόνια η ελληνική κυβέρνηση, να τρέξει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Έχουμε πετύχει πολλά για αρχή. Έχουμε μπροστά μας φυσικά ακόμη περισσότερα. Έχουμε εκπονήσει το master plan της απολιγνητοποίησης. Έχουμε εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους μέσα από το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης που θα ξεπεράσουν τα 5 δις, συνδυάζοντας το νέο ΕΣΠΑ, το InvestEU, πόρους της ΕΤΕΠ αλλά και εθνικούς. Μετά από, νομίζω, κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, υπό την καθοδήγηση του κυρίου έτσι, Μουσουρούλη, η Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι πλέον ωφελημένη, η πλέον ωφελημένη χώρα του Νότου, αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της. Απολαμβάνει το 4,31% του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού, όταν, ας πούμε, η Ισπανία είναι στο 4,52% και η Ιταλία στο 5,35%. Να πω πως επίσης αναφορικά με την ταχύτητα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πετύχαμε την ενσωμάτωση του μηχανισμού οικολογικής επιβράβευσης με μια πρόσβαση στο 50% των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Και για να μην χαθεί και ούτε μία μέρα στην απορρόφηση των πόρων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΣΔΑΜ, υπό τον κύριο Μουσουρούλη, που θα μας πει στη συνέχεια αναλυτικά, ετοίμασε πρώτη σε όλη την Ευρώπη τα εδαφικά σχέδια, που αποτελούν την προϋπόθεση, όπως ξέρουμε, για να ανοίξει η κάνουλα της χρηματοδότησης. Από την άλλη, η ΔΕΗ προχωρά ήδη στον αναλυτικό σχεδιασμό βάση των όσων ορίζει το master plan, δηλαδή εκπονεί αυτό το master schedule με προϋπολογισμό αναέτος για τις ενέργειες αποκατάστασης των αποσυρώμενων μονάδων και των εδαφών των ορυχείων. Αυτά τα επόμενα 2 χρόνια, ξέρετε, έως το 2023, που κλείνουν όλα τα ενσυντομία λιγνητικά εργοστάσια, είναι σίγουρα χρόνος και ένας μαραθώνιος, γιατί χρειάζεται και επιμονή και αντοχή, αλλά είναι και ένας αγώνας ταχύτητας. Για να ανοίξουμε αυτόν τον ζωτικό χώρο στις περιοχές που δεκαετίες τώρα είναι σχεδόν απόλυτα γατζωμένες στη ΔΕΗ και στο λιγνίτη, ως απόδειξη, για παράδειγμα, το 40% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε αυτές τις περιοχές οφείλεται στη λιγνητική δραστηριότητα. Πώς αυτό είναι το 1,8 δις ευρώ προστιθέμενης αξίας. Και από την άλλη, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω σε αυτή την ιστορική, θα έλεγα, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που επιχειρούμε στις δύο αυτές περιοχές, διαφοροποιώντας το μείγμα της παραγωγής ενέργειας, αλλά και την στροφή προς τις ΑΠΕ.
Όπως είπε και ο Υπουργός, η πρόκληση είναι τεράστια. Έχουμε πλήρη επίγνωση όμως της ευθύνης. Άλλωστε θα κρυφθούμε από αυτό. Στηρίζουμε σε αυτή τη φάση εμπροστοβαρό στην αποκατάσταση των εδαφών με τα 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου 500 άμεσες και έμεσες και 500 έμεσες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στη Δυτική Μακεδονία για την αναβάθμιση των εκτάσεων που σήμερα βρίσκονται τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Αντίστοιχα, στη Μεγαλόπολη εκτιμώνται περίπου 200 και 200. Τώρα, για να μπορέσουν να μπουν μπροστά οι επενδύσεις που χρειάζονται σε έργα ΑΠΕ και σε νέες τεχνολογίες όπως είναι η αποθήκευση, το υδρογόνο, R&D, αλλά και η έξυπνη πρωτογενή παραγωγή και ο βιώσιμος τουρισμός, ορίσαμε πολύ γρήγορα τις ζώνες απολιγνητοποίησης, νομοθετήσαμε την fast track διαδικασία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ, τις λεγόμενες ΖΑΠ. Καθορίσαμε ως Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών για τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια που αφορούν στις ΖΑΠ και προχωρήσαμε με τη ΔΕΗ και σε μια προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση των σχετικών μελετών. Πρέπει να πω πως μέχρι σήμερα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για 80 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού πάνω από 3,5 δις ευρώ. Και καθώς αυτή η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και σε καινοτόμες τεχνολογίες βρίσκεται και πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια στον πυρήνα της προσπάθειας για την ανάκαμψη των οικονομιών μας, βλέπουμε τα διεθνή κεφάλαια να μετατοπίζονται πλέον προς πιο βιώσιμες επενδύσεις. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτό το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον να το μετατρέψουμε σε απτές επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για τις τοπικές οικονομίες και νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Και σε αυτή την προσπάθεια εδώ ο ρόλος του Enterprise Greece είναι πολύ σημαντικός σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Άρα για να μην τρώω και εγώ το χρόνο που νομίζω τον έχω καταχραστεί, θέλω να πω κλείνοντας ότι δουλεύουμε όλοι μαζί, συντονισμένα, εντατικά, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα και να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτό το μέλλον χωρίς λιγνίτη είναι ίσως ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σειρά έχει ο κύριος Γεράσιμος Θωμάς. Κύριε Θωμά, σας έχει συστήσει ήδη η προλαλήσασα. Είστε πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και τώρα Γενικός Διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον Κωστίτο Μουσουρούλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί μετά τον Υπουργό, τον Νίκο τον Παπαθανάση και την Αλεξάνδρα της Δούκου. Ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια μαζί το 2019. Βάλαμε τις βάσεις όλοι μαζί. Είμαστε μπροστά. Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα κλιματικής αλλαγής ήταν μπροστά όταν το 2019 μπήκαν οι βάσεις για μια φιλόδοξη πολιτική με φιλόδοξους στόχους μέχρι το 2030. Είμαστε ακόμα πιο μπροστά και από το Green Deal που ανακοινώσαμε φέτος τον Ιούλιο σε επίπεδο ευρωπαϊκό με το Fit for 55 package. Η απολιγνητοποίηση ήταν ξεκάθαρα ότι ήταν μονόδρομος. Οι μισές χώρες είχαν ήδη αποφασίσει την απολιγνητοποίηση και τώρα που μιλάμε όλες οι χώρες εκτός από τη Γερμανία θα έχουν ολοκληρώσει την απολιγνητοποίηση μέχρι το 2025 και στη Γερμανία είναι ένα κεντρικό θέμα των εκλογών με όλα τα κόμματα να υπόσχονται, σχεδόν όλα τα κόμματα, ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Η απολιγνητοποίηση, όπως όλη η μετάβαση, η ενεργειακή και η απολιγνητοποίηση της όλης οικονομίας, είναι έντονα αναπτυξιακή και θα πρέπει πάντα να είναι κοινωνικά δίκαιη. Γι' αυτό βλέπουμε και στο επίπεδο της Ελλάδας, αλλά και στο επίπεδο της Ευρώπης, αυτοί είναι οι δύο πυλώνες οι οποίοι υποστηρίζουν το εγχείρημα.
σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία, μόλις τον τελευταίο χρόνο, με τα Next Generation EU, ένα 30% από τα 750 δισεκατομμύρια του Next Generation EU θα αφιερωθεί σε δράσεις σχετικές με το κλίμα. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα απορροφήσει 38% από τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. 2 δισεκατομμύρια θα πάρει η Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα, από το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. 5,5 δισεκατομμύρια προβλέπεται να πάρει η Ελλάδα αν το πακέτο Fit for 55 προχωρήσει, και το Social Fund προβλέπει 5,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με την Ισπανία ή την Ιταλία, που είναι πολύ μεγαλύτερες χώρες και θα πάρει περίπου 10 δισεκατομμύρια κάθε μία. Επενδυτική ευκαιρία, κοινωνική δικαίωση και τα μέτρα τα οποία εξάγγειλε ο Πρωθυπουργός και αυτή τη φορά και ο Υπουργός στην Διεθνή Έθνηση της Θεσσαλονίκης δείχνουν τις δύο πλευρές του νομίσματος που καθοδηγούν την πολιτική προς την κλιματική αλλαγή. Η απολιγνητοποίηση για τη Δυτική Μακεδονία δεν ήταν ένα αποκλειστικά ενεργειακό ζήτημα. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αυτό το κλείσιμο των λιγνητικών ομονάδων, ήταν μια ολιστική αναπτυξιακή πρόταση για τη Δυτική Μακεδονία, στην οποία στο ΣΔΑΜ έδωσε σάρκα και οστά, διαπραγματεύτηκε και την προχωράει με επιμονή μαζί με τα δύο Υπουργεία. Ιδιωτικές επενδύσεις θα συνεχίσουν και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που ύστερα από τις πρώτες επενδύσεις στην ενέργεια των ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ, διάβασα ότι 650 εκατομμύρια από τα έσοδα που θα έχει η ΔΕΗ από την ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ θα επενδυθούν στην απολιγνητοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τα μεγαλύτερα ενεργειακά κλάστερ στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στη Μεγαλόπολη. Στην περιοχή του φυσικού αερίου είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένος που έμαθα ότι στη Μεγαλόπολη έχουν ήδη αρχίσει τα έργα δικτύων διανομής φυσικού αερίου και στο ίδιο στη Δυτική Μακεδονία θα γίνουν επενδύσεις μέχρι το 2023-23 εκατομμυρίων ευρώ για να κατασκευάσουν 153 χιλιόμετρα δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Η Δυτική Μακεδονία θα είναι πρωταγωνίστρια στο υδρογόνο. 5 ελληνικά έργα από τα σημαντικότερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πάρα πολλές, πέρα από τον ενεργειακό τομέα, πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και επενδύσεις στην ενέργεια, στο κλίμα, σε δουλειές και ανάπτυξη, οι οποίες θα δώσουν ευκαιρίες. Η πράσινη μετάβαση είναι μια ευκαιρία για τη χώρα μας, η οποία θα μπορέσει να πέσει ρόλο πρωταθλητή, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια. Σιγά-σιγά οι στόχοι αυτοί της δίκαιης μετάβασης μεταφέρονται και στις χώρες οι οποίες μας περιτριγυρίζουν και έχουμε και τον μηχανισμό, τους καινούργιους μηχανισμούς, οι οποίοι θα έχουν επίπτωση και στην μείωση του λιγνίτη στις γειτονικές χώρες, που είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει συνέχεια σε αυτό το έργο, υπάρχει επιμονή και εστίαση και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω συνεργαστεί με όλους εσάς, όλους τους ομιλητές και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα Τισδούκου, τον Κωστή τον Μουσουρούλη και τον Νίκο τον Υπουργό, με τον οποίο συνεργαστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δυστύχημα που δεν είμαι εκεί φυσικά να σας επισκεφθώ, αλλά θα το κάνω με πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Σειρά έχει ο κύριος Μουσουρούλης, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και ηθήνων νους της μέχρι σήμερα σχεδίασης και προετοιμασίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτανη, χαίρομαι που διαδέχομαι τον φίλο και συνάδελφό μου Γεράσιμο Θωμά στο λογαριασμό του οποίου πιστώνονται πολύ σημαντικές κατευθύνσεις του σχεδίου. Θα έλεγα ότι έκανε όλα τα χωματουργικά, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε το οικοδόμημα.
καταβολές του σχεδίου δίκης μετάβασης, που αλλού στην βούληση, την ισχυρή πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού να θέσει υποχρονοδιάγραμμα την απεξάρτηση από τον άνθρακα, η οποία ούτως ή άλλως είχε δρομολογηθεί από δεκαετία και πλέον για καθαρά συστημικούς λόγους. Δηλαδή, σταδιακή διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μείγματος με είσοδο των ΑΠΕ, με πρόοδο τεχνολογική σε όλες τις εφαρμογές τις ενεργειακές και βεβαίως με την τιμολόγηση του άνθρακα στο χρηματιστήριο ρήπων. Ήταν φιλόδοξος ο στόχος? Ήταν φιλόδοξος ο στόχος. Δικαιώθηκε, ασφαλώς. Πρόσφατη δικαίωση με την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την δημοσιοποίηση του FIT 55, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τη μετάφραση μιας συμφωνίας Συμβουλίου-Κοινοβουλίου να αυξήσουμε, να υψώσουμε ακόμα περισσότερο τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιώνεται από τις αγορές, ασφαλώς. Στις παγκόσμιες κεφαλαγορές υπάρχει χρήμα το οποίο κυνηγάει πράσινες επενδύσεις. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Τι είναι το ΣΔΑΜ? Το ΣΔΑΜ είναι μια ελληνική πράσινη συμφωνία για να φτάσουμε στον τελικό στόχο. Ο τελικός στόχος δεν είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα, είναι η διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου που ήταν εξαρτημένο με τον άνθρακα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Ξέρουμε δηλαδή πού θέλουμε να πάμε. Και δεν το ξέρουμε επειδή οραματιστήκαμε κάτι, το μελετήσαμε. Γιατί πρέπει να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε? Με ποιους τρόπους? Ποιες είναι οι κατευθύνσεις? Πώς θα διαφοροποιηθεί αυτό το προϊόν? Τι μας λείπει για να το πετύχουμε? Όλα αυτά βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία χτίστηκαν από το μηδέν. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Γιατί το να ανακτήσεις 10 χρόνια αδράνειας και απραξίας, τουλάχιστον σε επίπεδο προετοιμασίας, οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Ξέρουμε λοιπόν τις κατευθύνσεις. Κατασκευάζουμε το όχημα για να πάμε εκεί που θέλουμε. Το αμάξωμα. Εξασφαλίζουμε το καύσιμο. Το καύσιμο δεν είναι τίποτα άλλο από τους πόρους που δεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε σημαντικούς και ισχυρούς εθνικούς πόρους. Τα κίνητρα, πολύ υψηλά κίνητρα, είναι τα ελαστικά του οχήματος. Τα κίνητρα που μπορούν να δημιουργήσουν σειρά επενδυτικών ευκαιριών και πρωτοβουλειών που θα μοχλεύσουν χρήμα από την αγορά. Και τώρα, όπως είπε και ο κύριος Παπαθανάσης, και κλείνω με αυτό, ο μόνος που κράτησε τα 3 λεπτά, δουλεύουμε πάνω στο κυβότιο ταχυτήτων. Και δεν είναι τίποτα άλλο από το νομοθετικό πλαίσιο, η οργάνωση δηλαδή του συστήματος διακυβέρνησης και των δομών πάνω στις οποίες θα στηριχθεί το οικοδόμημα για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ένα μεγάλο στοίχημα που αφορά και διατρέχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης τοπικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όλοι δίνουν εξετάσεις σε αυτό το σχέδιο. Και αυτές οι εξετάσεις δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε. Κύριε Πρίτανη, ακαδημαϊκός είστε και νομίζω και εσείς περνάτε αυτές τις εξετάσεις κάθε μέρα με τη συμβολή σας στην προσπάθεια που κάνουμε μέσα από την Τεχνική Επιτροπή που έχουμε δημιουργήσει και προαξιολογούμε επενδυτικά σχέδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μουσουρούλη, για τα καλά σας λόγια και για τη σχετική τήρηση του χρόνου που είχατε διαθέσιμο. Το λόγο έχει ο κύριος Αναστάσιος Τζίκας, πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα, κύριε Θεοδουλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο Κωστή Μουσουρούλη για την πρόσκληση και την οργάνωση του σημερινού πάνελ. Τώρα, εγώ είναι λίγο περίεργο πώς συμμετέχω εδώ και γιατί είμαι ο οικοδεσπότης, αλλά. Λοιπόν, ήταν μια ιδέα του κυρίου Μουσουρούλη να συνεργαστούμε και θα σας πω πώς και γιατί, με βάση την δυνατότητα που υπάρχει να αναπτυχθεί ένα νέο εκθεσιακό κέντρο στην περιοχή της Μεγαλόπολης, εκθεσιακό και συνεδριακό, και με βάση, θα έλεγα, και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει εδώ και πέρασε μια δεκαετία από την ενασχόλησή μας με το χωρικό σχέδιο, το ειδικό χωρικό σχέδιο της ανάπλασης. Ξέρετε ότι έχουμε δρομολογήσει, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, έχουμε το πρώτο βραβείο, προχωράει αυτό το μεγάλο σχέδιο για το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό μας κέντρο. Άρα, υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Μουσουρούλη, με το ΣΔΑΜ, και βέβαια εκκρεμεί να υπογράψουμε και με την περιφέρεια Πελοποννήσου
Άρα αυτή η συνεργασία θα αποδώσει τη διερεύνηση της δημιουργίας μιας αντένας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στη Μεγαλόπολη και επίσης να καταθέσουμε και την εμπειρία μας από την προετοιμασία του project της ανάπλασης. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καλλιεργούμε και τη συνεργασία μας με την Πελοπόννησο που την είχαμε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Μουσουρούλης πήρε λοιπόν αυτές τις νέες ιδιότητές μας σε σχέση με την ανάπλαση και φτιάξαμε λοιπόν μια, κατά τη γνώμη μας, πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική για μας συνεργασία που νομίζω ότι θα αποδώσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα για μια περιοχή που καταλαβαίνουμε ότι ψάχνει την επόμενη της μέρα. Και επειδή το φόρουμ ασχολείται με την επόμενη μέρα, είμαστε κι εμείς μέρος αυτής της παρέας. Ευχαριστώ τον Κωστή πολύ και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και προκλητικό project και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κωστή, να αποχωρήσω γιατί έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Ήταν χαρά και τιμή μου που συμμετείχα. Είστε καλά. Το λόγο έχει η κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν χρειάζεται. Είναι εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστήσω το Enterprise Greece για αυτή την εκδήλωση σήμερα με τέτοιο εξέχον θέμα για την περιφέρειά μας, αυτό της μετάβασης, της απολιγνητοποίησης. Βέβαια, έχουμε περιορισμένο χρόνο και ύστερα και από σύσταση του Πρίτανή μας, θα προσπαθήσω να είμαι συνεκτική, σύντομη, περιεκτική, προσπαθώντας να δώσω το περίγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε τα μεγέθη και τι σημαίνει απολιγνητοποίηση. Τα τελευταία 60-70 χρόνια, θεωρώ όλοι μας, γνωρίζουμε ότι η Δυτική Μακεδονία αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της χώρας μας, αλλά στηριζόμενη καθαρά στην παραγωγική δραστηριότητα της εξόρυξης του λιγνίτη και την παραγωγή ενέργειας, δηλαδή, από το λιγνίτη. Τι σημαίνει όμως αυτό σε πλήρη ανάπτυξη αυτή του παραγωγικού κλάδου? Σημαίνει ότι το 42% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας στηριζόταν, βάλω και ένα παρελθοντικό χρόνο, γιατί ήδη είμαστε στη διαδικασία, στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Και απασχολούσε περίπου 25.000 άτομα έμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό που θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ και να συμφωνήσω με την κυρία Σδούκου, η απολιγνητοποίηση συντελείται σταδιακά. Και αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει η σχετική κυβερνητική απόφαση, αλλά γιατί αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες στηριζόμενες στην πράσινη ενέργεια, που σημαίνει ότι σιγά-σιγά θα τελείωνε η υπόθεση του λιγνίτη. Και με βάση των επιταγών του Green Deal, αυτό ήταν και δεδομένο. Άρα, πού θέλω να καταλήξω? Καταλήγω στο ότι όντως η κυβερνητική απόφαση μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ένα σχέδιο μετατροπής του παραγωγικού αυτού κλάδου με ένα στόχο χρησιμοποίησης πράσινων τεχνολογιών σε μια νέα αλυσίδα που θα καταστήσει την περιφέρειά μας και με στόχο, βασικά θέλω να το πω και αυτό, ότι στρατηγικό στόχος της περιφέρειας είναι να γίνουμε η πρώτη πράσινη περιφέρεια, να καταλήξουμε να είμαστε το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, στηριζόμενοι σε καινοτόμες πράσινες μορφές ενέργειας. Και εδώ θα πω ότι ξεχωριστό μερίδιο θα έχει και η τεχνολογία του υδρογόνου και όπως αναφέρθηκε ο κύριος Θωμάς, πράγματι έχουμε πολύ καλές εξελίξεις. Είναι μία από τις 5 προτάσεις του White Dragon που προανακοινώθηκε και είναι στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αξιολόγηση. Οπότε με όλα αυτά που γίνονται, έχοντας ένα σχέδιο, έχοντας μια δέσμη κινήτρων, έχοντας την κυβέρνηση να στηρίζει υποδομές που θα στηρίξουν όλη αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε τον Ε65 ολοκληρώνεται, μπαίνουν τα σιδηροδρομικά δίκτυα σε τροχιά. Τώρα έχουμε προσψήφιση το πρόγραμμα του ΔΑΜ, έτσι το λέμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουν όλες οι προϋποθέσεις και με τη στήριξη πάντα του Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι έχουμε και το ενεργειακή, την γνώση, το εργατικό δυναμικό, έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε και έχουμε την αισιοδοξία και είναι στο χέρι όλων μας να μεταβούμε σε μια νέα
σε μια νέα εποχή για τη Δυτική Μακεδονία, μια πράσινη περιφέρεια των λιμνών. Ας βάλω και το φυσικό περιβάλλον μέσα. Οπότε, μόνος ο εχθρός είναι ο χρόνος και αυτό πραγματικά είναι που απασχολεί την τοπική κοινωνία, αλλά αυτή είναι και η πρόκληση και είμαστε όλοι εδώ μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος, στη συνέχεια ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, θα χαιρετήσει μέσω ηχογραφημένου μηνύματος. Το συνέδριο εύχομαι να έχει επιτυχία και ειλικρινά λυπούμε για την απουσία μου, παρόλο που έχω ανέβει τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη για τη φετινή διεθνή έκθεση. Εύχομαι επίσης καλή επιτυχία στο φίλο υπουργό κύριο Παπαθανάση, ο οποίος έχει μπροστά του ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, να αξιοποιήσει τα μέχρι τώρα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει και να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Για μας η μεταλληνική μεγαλόπολη αποτελεί ένα κυρίαρχο ζήτημα, γιατί δεν πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η πολιτεία, η ιστορική πολιτεία, στο μαράζωμα και στην εγκατάλειψη. Η μεγαλόπολη πρέπει να συνεχίσει να είναι για την πατρίδα μας ένα κύριο ενεργειακό κέντρο. Η μεγαλόπολη μπορεί να γίνει ένα συγκοινωνιακός κόμπος με το δρόμο από το Λεύθρο προς Μεγαλόπολη και προς Ολυμπία. Η μεγαλόπολη μπορεί να γίνει ένα βιομηχανικό κέντρο με τη δημιουργία της ΒΥΠΕ και ασφαλώς η μεγαλόπολη μπορεί να γίνει ένας χώρος, πρωτοποριακός χώρος παραγωγής αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους. Και είναι πάρα πολύ καλό ότι η Μεγαλόπολη θα γίνει, σε Μεγαλόπολη θα γίνει η πίστα, η μόνιμη πίστα τέλεσης των αγώνων μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα, όπως επίσης ότι θα γίνει εκεί ένα εκθεσιακό και εμπορικό κέντρο σε συνεργασία της Περιφέρειας με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γρήγορα πρέπει να επιληθούν χωροταξικά ζητήματα και κυρίως το θέμα της ΒΥΠΕ. Αν είχε επιληθεί αυτό, δεν θα είχαμε 8 επενδύσεις που έχουμε τώρα με θετικό πρόσημο. Είναι βέβαιο ότι θα είχαμε πολύ περισσότερες. Και επίσης, η χρηματοδότηση για επενδύσεις στη Μεγαλόπολη πρέπει να είναι σαφώς διακριτή σε σχέση με τις άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Τρίπολης. Διαφορετικά, κανένας ή ελάχιστοι θα επενδύσουν στη Μεγαλόπολη. Καλή επιτυχία στο συνέδριο μου, καλή δύναμη και ιδιαίτερα στον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλησπέρα σας. Ωραία. Τον λόγο έχει ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κανάλι. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα 3 λεπτά που έχω, αφού πρώτα πω ότι χαίρομαι που συμμετέχω μαζί με ιδιαίτερα αξιόλογους και αξιότιμους συνομιλητές σε αυτό το τραπέζι, αλλά και στο επόμενο για τις κύριες τοποθετήσεις. Θα προσπαθήσω να φέρω μια αγωνία στη συζήτηση, η οποία νομίζω δεν την έχουμε ακόμη φέρει. Ότι σχέδιο υπάρχει, η εκτέλεσή του θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η μετάβαση σε αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Πλην όμως, η μετάβαση είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Θα έχει κόστος και θα έχει αβεβαιότητες. Και καθότι είμαι οικονομολόγος, το κόστος και οι αβεβαιότητες είναι τα 2 σημεία τα οποία πάντα μας ανησυχούν. Έχουμε προσκληθεί αρκετές φορές από τον κύριο Μουσουρούλη και την ομάδα του να ποσοτικοποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση, την προβολή της, εάν δεν κάναμε κάτι, αλλά και εναλλακτικές από εδώ και πέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κόστος και οι αβεβαιότητες δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες στις οποίες εστιάζεται η συζήτησή μας σήμερα, αλλά και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Θα ήθελα να εξηγήσω τι εννοώ σε 3 επίπεδα. Πρώτον, η απολιγνητοποίηση είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πρωτίστως για τα παιδιά μας, δευτερευόντως για μας, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε.
Η μετάβαση όμως δεν θα είναι ομαλή, δεν θα είναι προφανής, δεν θα είναι μία βόλτα στο πάρκο, για να χρησιμοποιήσω μία εγγλέζικη έκφραση. Γιατί δεν θα είναι μία βόλτα στο πάρκο? Πρώτα απ' όλα διότι σε μία οικονομία στην οποία χρειαζόμαστε κεφάλαιο με όλους τους τρόπους, αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και συνειδητά, γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε άλλου είδους κεφάλαιο από αυτό στο οποίο είχαμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια, ένα μέρος του κεφαλαίου το καταστρέφουμε. Υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες σίγουρα δεν έχουν κλείσει τον κύκλο τους και τώρα λέμε ότι εμείς κλείνουμε βία τον κύκλο τους. Υπάρχουν άλλα κεφαλαιοχικά αγαθά τα οποία θα τα πετάξουμε από το παράθυρο, ξαναλέω, καλώς και συνειδητά. Αλλά την ίδια ώρα που θα αυξηθούν οι επενδύσεις, το απόθεμα κεφαλαίου το οποίο έχουμε θα πέσει. Αυτό αναφέρεται μπορεί να είναι μονάδες παραγωγής ενέργειας, μπορεί όμως ευρύτερα, αν μιλάμε για την ενεργειακή μετάβαση, να είναι παλαιά οχήματα και ούτω καθεξής. Άρα, έχουμε μία απώλεια, την οποία ερχόμαστε στη συνέχεια να την εξισορροπήσουμε μέσω των επενδύσεων που θα κάνουμε και γι' αυτό οι επενδύσεις που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι πολύ καλά στοχευμένες και αποτελεσματικές. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Και προφανώς όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο πλήγμα, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε, νομίζω και εμείς οι οικονομολόγοι, αλλά νομίζω πλέον και οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται την πολιτική, ότι η κλιματική αλλαγή, ναι, την παρουσιάζουμε σαν μια ευκαιρία, αλλά πρώτα απ' όλα είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε και μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για τις οικονομίες τάξης μεγέθους, παρόμοιο με αυτό το οποίο είχαμε στις πετρελαϊκές κρίσεις του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 70, που ουσιαστικά απορρίθμισαν τις οικονομίες, διότι όταν δημιουργείται μια τόσο μεγάλη μείωση στο κεφάλαιο, αυτό θα έχει και μακροοικονομικές αρνητικές επιπτώσεις. Με απλά λόγια, αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει, ότι βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται, αλλά για να εξισορροπήσουμε το πρόβλημα το οποίο πρωτογενώς υπάρχει. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να πω σε ακόμη μεγαλύτερη συντονία είναι ότι υπάρχουν προκλήσεις στα δημοσιονομικά. Διότι ο φόρος στον άνθρακα αποτελούσε σε πολλές χώρες ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων. Πρέπει τώρα να δούμε οι επιδοτήσεις οι οποίες χρειάζονται για τη μετάβαση, όπως επίσης και η φορολογική υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας που θα χρειαστεί, γιατί θα χρειαστεί, πώς θα δημιουργήσουν μια ισορροπία την ίδια ώρα που νοικοκυριά θα πρέπει επίσης να επιδοτηθούν για να μην ανεβεί το κόστος ενέργειας που αυτά χρησιμοποιούν. Και το τρίτο, σε συνέχεια του γεγονότος ότι είπαμε θα υπάρξει μια μείωση στο κεφάλαιο παγκοσμίως, δεύτερον μια πίεση στα δημοσιονομικά, το τρίτο είναι το θέμα της αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα πάντα είναι ιδιαίτερα σημαντική στις οικονομίες. Ως τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι οικονομίες μας έχουν δείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται αβεβαιότητες από το COVID μέχρι το Brexit, μέχρι την κρίση της Ευρωζώνης, ικανοποιητικά. Αλλά δεν ξέρει κανείς πότε αυτή η ικανότητα σταματάει. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι είμαστε σε μια περίεργη, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, κατάσταση όσον αφορά τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική στην Ευρώπη, όπου οι κεντρικές τράπεζες έχουν παρέμβει με τρόπο ο οποίος είναι πρωτοφανής, αναγκαίος αλλά πρωτοφανής, και το σύστημα έχει γίνει πολύ, συνολικά πάρα πολύ ευαίσθητο σε διαταραχές. Αυτό σημαίνει ότι η χάραξη του δρόμου μπροστά, είτε μιλάμε τοπικά για την Πτολεμαΐδα, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, το να υπάρχει μια χάραξη δρόμου και να ξέρει ο καθένας λίγο πολύ ποιος θα είναι ο ρόλος του, πότε θα κάνει ένα βήμα πίσω, πότε θα κάνει ένα βήμα μπρος, αλλά σε έναν δρόμο ο οποίος είναι δρόμος δεκαετίας κατ' ελάχιστον, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλιώς θα υπάρξουν βίαιες αυξήσεις τιμών εκεί που δεν πρέπει και επίσης πίεση στην ανεργία. Αυτό το λέω σαν το ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο όλοι πρωτίστως συλλήπτες αποφάσεων πολιτικής και όλοι εμείς που μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, πρέπει να κάνουν την μετάβαση
τοπικά στις περιοχές που στηρίζονταν στο Λιγνίτη, ακόμη πιο, όχι μόνο να μειωθεί το κόστος αυτής της μετάβασης, αλλά πραγματικά να βγουν πολύ δυνατές αυτές οι περιοχές στο πλαίσιο του ευρύτερου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με τον τροποντινά οικοδεσπότη, τον κύριο Γιώργο Φιλιόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο του Enterprise Greece. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρίτανη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και με τιμά το γεγονός ότι είμαι παρόν σε αυτό το φόρουμ, το οποίο αφορά σε ένα από τα πιο μεγαλόπνοα και πιο σημαντικά επενδυτικά σχέδια που έχουν συμβεί στη χώρα. Το Enterprise Greece από την αρχή αυτής της προσπάθειας έχει συνταχθεί με το ΣΔΑΜ και συστήσαμε μία ομάδα εργασίας, μία task force μέσα στον οργανισμό και τον περασμένο Οκτώβριο διοργανώσαμε ένα πολύ πετυχημένο διαδικτυακό φόρουμ. Θα έλεγα ότι το σημερινό φόρουμ αποτελεί συνέχεια τροποντινά εκείνης της προσπάθειας. Εμείς ως οργανισμός θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τόσο επικοινωνιακά όσο και σε θέματα προσέλκυσης επενδυτών αλλά και υποστήριξης εξαγωγέων από τις συγκεκριμένες περιοχές. Προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης από το Α μέχρι το Ω, τόσο για τους εξαγωγείς όσο και για τους επενδυτές. Έχουμε μία εξαιρετική ομάδα στελεχών, η οποία είναι αφοσιωμένη σε αυτό το σκοπό και να ευχηθώ ξανά καλή επιτυχία, να ευχαριστήσω τον κύριο Μουσουρούλη για την μέχρι τώρα συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί και καλή επιτυχία και στη συνέχεια του φόρουμ. Ευχαριστώ. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε με την πρώτη ενότητα και θα μεσολαβήσει τώρα ένα μικρό διάλειμμα για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην β' ενότητα του φόρουμ. Δυστυχώς το πρώτο πάνελ στους χαιρετισμούς ήταν σχετικά απίθαρχο, οπότε έχουμε ένα θέμα με τον χρόνο, να δούμε τι θα προλάβουμε όσον αφορά τις τοποθετήσεις και αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος τοποθετήσεων ερωτήσεων. Ξεκινάμε με τον κύριο Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, από την ΆΝΚΟ, Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυντή Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, ευχαριστίες στο Enterprise Greece και γενικότερα τους διοργανωτές για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή στην άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα, δεδομένης και της των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί από εκεί προερχόμαστε, για να εξετάσουμε την επόμενη μέρα και τις προοπτικές. Εδώ υπόθηκαν αρκετά στο πρώτο μέρος. Φυσικά το τρίλεπτο είναι πολύ μικρό για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά την μετάβαση του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορεί να μιλούμε για μετάβαση του ενεργειακού, μια ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αλλά ουσιαστικά αφορά για τη Δυτική Μακεδονία την ριζική αναδιάρθρωση του παραγωγικού της μοντέλου. Ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά εδώ και 70 χρόνια έχει διαμορφώσει ιδιαίτερες συνθήκες στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου είχε ως αποτέλεσμα ελάχιστες εναλλακτικές επιλογές, επιχειρηματικές επιλογές, οι οποίες άλλοτε επιβίωναν και άλλοτε όχι. Προφανώς, αυτό το μοντέλο επηρέασε τα εισοδήματα της περιοχής, τον πλούτο της περιοχής, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σαφέστατα, ο ενεργειακός τομέας αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικός για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, προσφέροντας σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, σε βάρος ενδεχομένως εναλλακτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν και το επιχειρηματικό ρίσκο. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου πλέον η πολιτεία και οι φορείς καλούνται να ακολουθήσουν τις επιταγές της κλιματικής αλλαγής και να αναμορφώσουν ριζικά το ενεργειακό σύστημα της χώρας και κατ' επέκταση, όπως προανέφερα, το παραγωγικό μοντέλο. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα για το αν είναι δίαιη ή αν είναι δίκαιη η μετάβαση, γιατί καλούμαστε να επιλύσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Η εξίσωση αυτή σημαίνει ότι με στοιχεία του 2018 θα πρέπει να υποκαταστήσουμε, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 40% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία διαμορφώνεται από την εξόρυξη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες δραστηριότητες, που σημειωτέων οι άλλες αυτές δραστηριότητες δεν εντοπίζονται μέχρι σήμερα, παρά μόνο σημειακά σε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν μία προοπτική. Εδαφικό σχέδιο για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και το πρόγραμμα το οποίο είναι ήδη προς διαμόρφωση προβλέπει πράγματι σημαντικούς πόρους, κυρίως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ένα ποσό γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά και οι άλλοι πόροι, οι οποίοι ενδεχομένως θα χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματικότητα συμπληρωματικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, και μιλώ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 και τα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία του InvestEU και τα εργαλεία της Τραπέζης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δίνουν το στίγμα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν, όμως το στίχημα κρίνεται στον τρόπο της αποτελεσματικής διαχείρισης και του διακυβεύματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι ουσιαστικά για την επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο μιλάει για στηρίζεται στην ενδογενή, στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πέραν των ξένων επενδύσεων ενδεχομένως που θα εγκατασταθούν, και αυτό
κυρίως προσδιορίζεται με τη δημιουργία μεγάλων ουσιαστικά αλυσίδων αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνει σε ιδιωτικό πλεονέκτημα. Αυτά σε πρώτη φάση και είμαι στη διάθεση όλων για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο Μάντζαρη, ιδρυτή και εταίρο του Green Tank, αναλυτή πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση στο Enterprise Greece, το οποίο, να σημειώσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ασχολείται, εστιάζει στο θέμα της δίκης μετάβασης, πράγμα ιδιαίτερα θετικό και ενθαρρυντικό. Για μένα, η υπόθεση μετάβασης δεν αφορά μόνο τις ελληνικές περιοχές, είναι ένα εθνικό θέμα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση βιώσιμης ανάπτυξης που αντιμετωπίζει η χώρα συνολικά και άρα εξορισμού έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Λόγω έλλειψης χρόνου και που θέλω να σεβαστώ το τρίλεπτο, θα εστιάσω μόνο σε μία από αυτές που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, που είναι η ανάγκη διαφοροποίησης του παραγωγικού μοντέλου. Σύμφωνα μάλιστα με τα καλά παραδείγματα τα οποία έχουμε από μεταβάσεις σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ειδικά για τον νευραλγικό τομέα της ενέργειας, που θα διατηρηθεί ο ενεργειακός χαρακτήρας των ελληνικών περιοχών και πάρα πολύ σωστά, θα είναι μεγάλο λάθος να πάμε από τη μονοκαλλιέργεια που είχαμε σχεδόν του λιγνίτη σε μόνο φωτοβολταϊκά ή σε μόνο πράσινο υδρογόνο, όσο και σημαντικό να είναι το πράσινο υδρογόνο για την απαθρακοποίηση της χώρας. Χρειάζεται ένα μείγμα τεχνολογιών, αποθήκευσης, που είναι πολύ σημαντικές, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο παραπάνω για μια τεχνολογία αποθήκευσης, η οποία δεν υπάρχει στο σχεδιασμό και πιστεύω θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Αναφέρομαι στη δυνατότητα μετατροπής λιγνητικών μονάδων σε μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μορφή θερμότητας ή αλλιώς θερμική αποθήκευση. Πολλά πλεονεκτήματα σε αυτή την επιλογή. Διατήρηση θέσεων εργασίας στη λιγνητική βιομηχανία, μάλιστα. Και όπως ξέρουμε, θέσεις εργασίας είναι μεγάλο ζητούμενο στην υπόθεση μετάβασης. Γρήγορη χρόνη κατασκευής, πολύ σημαντικό γιατί έχουμε επίγουσες ανάγκες αποθήκευσης. Και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και δικτύων που δεν το έχουν άλλες τεχνολογίες. Δύο είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από αυτή την επιλογή. Το ένα είναι η αυξημένη κλιματική φιλοδοξία, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Μιλάμε πλέον για μείον 55% το 2030 σε σχέση με το 1990. Αυξημένη κλιματική φιλοδοξία σημαίνει περισσότερες ΑΠΕ. Περισσότερες ΑΠΕ σημαίνει αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει η θερμική αποθήκευση. Η δεύτερη κινητήριος δύναμη είναι η διεθνής πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Τώρα που μιλάμε, έχουμε υποαπόσυρση 100 γιγαβάτ λιγνητικών μονάδων από την Ευρώπη. Είναι ένας τεράστιος αριθμός στροβίλων και υποδομών. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αυτές οι υποδομές θα παραμείνουν αχρησιμοποιητές, αναξιοποιητές. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, κολοσσοί στην Ευρώπη εταιρείες, όπως ας πούμε η Siemens Gamesa ή η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής, η RWE, εστιάζει στη διαμόρφωση τέτοιων τεχνολογιών που θα μετατρέπουν τις λιγνητικές μονάδες σε μονάδες αποθήκευσης καθαρής ενέργειας. Είναι η RWE στη Δυτική Μακεδονία, συνεργάζεται ήδη με τη ΔΕΗ. Θα ήταν ευχής έργων αυτή η συνεργασία να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τον κλάδο, τον τομέα της θερμικής αποθήκευσης, που μπορεί να αποφέρει τόσο στη ΔΕΗ όσο και στη Δυτική Μακεδονία συγκριτικά πλεονεκτήματα, διότι όπως πολύ σωστά είπε ο πρώην Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Θωμάς, και τα Δυτικά Βαλκάνια αρχίζουν και απολιγνητοποιούνται, το οποίο σημαίνει ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουν και αυτά αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας και η Δυτική Μακεδονία μπορεί να είναι πρωτοπόρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, εμείς ευχαριστούμε κύριε Μάντζαρη. Σειρά έχει κυρία Άννη Ποδηματά, σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην Βιοχάλκο, καθώς και στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ελληνική Παραγωγή. Κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρίτανη και ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές, το Enterprise Greece και το ΣΔΑΜ, το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ εδώ την ελληνική παραγωγή, θα πω δύο λόγια για να την συστήσω. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2017 από μεταπητικές επιχειρήσεις, ελληνικές μεταπητικές επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών μεγεθών και από τους βασικούς βιομηχανικούς περιφερειακούς συνδέσμους της χώρας. Δημιουργήθηκε λοιπόν μεσούσης της κρίσης και των μνημονίων. Γιατί ενώ ακριβώς βρισκόμασταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο,
δεν γινόταν σχεδόν καμία ουσιαστική συζήτηση στην Ελλάδα για έναν από τους βασικούς πυλώνες της χρεοκοπίας και των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη δεκαετία, που αφορούσε ακριβώς το αναπτυξιακό μας υπόδειγμα. Μιλάγαμε για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τα προγράμματα προσαρμογής εστίαζαν απολύτως στην δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά γινόταν πολύ λίγη συζήτηση και σχεδόν τίποτα σε επίπεδο πράξης για το δίδυμο έλλειμμα, για το διψήφιο επίσης έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Αυτό λοιπόν ήταν το έναυσμα για τη δημιουργία της ελληνικής παραγωγής. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό του πολύ προβληματικού αναπτυξιακού μας υποδείγματος και της πολύ μεγάλης εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές, σε αντίθεση με τις εξαγωγές, και κάνω αυτή την επισήμανση σε σχέση με το παρελθόν για να την συνδέσω με το σήμερα. Τέσσερα σημεία. Το πρώτο σημείο, πολύ γρήγορα, θέλω να πω ότι το σχέδιο, η δουλειά που έγινε από και στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση του οδικού χάρτη μετάβασης των περιοχών με υψηλή εξάρτηση από το λιγνίτη, θεωρώ ότι είναι υποδειγματικό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι ένα σχέδιο που έγινε με πολύ μεγάλη επιμέλεια, αντικατοπτρίζοντας τα προβλήματα, τους κινδύνους, τις ανάγκες και τις προοπτικές των ευάλωτων εντός εισαγωγικών αυτών περιοχών. Και δεύτερον, είναι ένα σχέδιο που είναι απολύτως συμβατό με το πνεύμα και το γράμμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα του κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Και αυτό το επισημαίνω όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας και να πούμε ότι ήμασταν αρεστοί στους Ευρωπαίους, αλλά γιατί θεωρώ ότι το στοιχείο αυτό οπωσδήποτε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων που έγιναν σε διάφορες φάσεις μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου. Σημείο δεύτερο, το επισήμανε η κυρία Σδούκου, το έχει επισημάνει σε άλλες ευκαιρίες και ο κύριος Μουσουρούλης. Δεν είναι καινούριο για την Ευρώπη το σχέδιο απεξάρτησης από το λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα. Εδώ και τουλάχιστον μία δεκαπενταετία, η Ευρώπη ακολουθεί αυτή τη διαδρομή, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, της ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και βεβαίως της πολύ γενναίας ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέχρι να φτάσουμε το 2019 στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μετά στον κλιματικό νόμο, στο μείον 55% και στο πακέτο Fit for 55 προ ολίγων εβδομάδων, το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, που πλέον δεν αφορά στον ενεργειακό μετασχηματισμό μόνο, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, η προσαρμογή της Ευρώπης, η φιλοδοξία μάλλον της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος το 2050, είναι μια φιλοδοξία που έχει να κάνει με τον ριζικό μετασχηματισμό, όχι μόνο του ενεργειακού μοντέλου, του οικονομικού της μοντέλου. Και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Ευρώπη, δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης. Εκτός από αυτό το παρελθόν της φιλοδοξίας της Ευρώπης για την αντιμετώπιση, τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία η Ευρώπη έχει κάνει και μια άλλη στροφή, που είναι μια στροφή προς την επαναβιομηχάνηση. Προσπάθησε η Ευρώπη, αντλώντας διδάγματα και από την κρίση του 2007, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, να δρομολογήσει μια επανεξισορρόπηση του αναπτυξιακού της υποδείγματος, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2014 η πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής Juncker τότε είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση. Η Ευρώπη λοιπόν προσπαθεί να επαναφέρει την περηφάνεια του Made in Europe στους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν πολλές χώρες, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, που εκπονούν συμπληρωματικές
και όχι ανταγωνιστικές, ενώ προς την Ευρώπη, εθνικές στρατηγικές σε αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να πάρει μέρος σε αυτή την προσπάθεια, να διευρύνει δηλαδή την παραγωγική της βάση, να παράγει περισσότερο, να εξάγει περισσότερο και να δώσει έμφαση σε αυτό που λέμε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Ολοκληρώνω. Το επισημαίνω αυτό διότι το στοιχείο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και εδώ θέλω να πω ότι μακάρι ο οδικός χάρτης για τη μετάβαση των συγκεκριμένων περιοχών να αποτελέσει και ένα υπόδειγμα κατά κάποιο τρόπο για ένα εθνικό σχέδιο αντίστοιχο, όπως είπε και ο κύριος Μάτζαρης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη, μίλησε και ο κύριος Παπαθανάσης για τα καλά νέα της οικονομίας, για την πολύ σημαντική αύξηση του ΑΕΠ το προηγούμενο τρίμηνο. Χωρίς να θέλω να μετριάσω αυτή την αισιοδοξία, θέλω να πω ότι πρέπει για να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος, να έχουμε κατά νου ότι εκτός από το ΑΕΠ παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα και αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, άρα αυτό κυρίως είναι έτσι μια παρότρινση προς το Enterprise Greece. Η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγικότητα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες, που όμως δεν θα εισάγονται μόνο, αλλά θα παράγονται, θα παράγουμε καινοτομία στην Ελλάδα και η βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση για να δώσουμε σε αυτά τα καλά νέα της οικονομίας βάθος και διάρκεια. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώργος Πεχλιβάνογλου, αντιπρόεδρος της Unis Energy Group. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το Enterprise Greece και το ΣΝΑΜ. Θα ήθελα και εγώ πολύ σύντομα να επισημάνω 2-3 πράγματα σε σχέση με το όραμα του ομίλου Unis και σε συνέχεια όσων ακούστηκαν προηγουμένως, στα οποία είναι πολύ σωστά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα, θα πω ότι οι εταιρείες γενικά πρέπει να μιλάνε προφανώς με πράξεις και να έχουν ωστόσο ένα όραμα το οποίο να υποστηρίζει και τις γενικότερες πολιτικές, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως είναι η πράσινη και η ειδική μετάβαση. Ειδικά στο θέμα αυτό, η δική μας θέση είναι πως είναι μια ευκαιρία να πετύχουμε πολλά πράγματα μαζί, ειδικά αν σκεφτούμε το πολυπαραγωγικό πρόβλημα, η πρόκληση της πράσινης μετάβασης. Οπότε θα πω πολύ σύντομα τους τρεις πολύ βασικούς άξονες στους οποίους εμείς αναπτυσσόμαστε και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν και παράδειγμα για άλλες τέτοιες προσπάθειες. Το ένα είναι η μεγάλη κλίμακα. Ειδικά στις περιοχές απολιγνητοποίησης, αναπτύσσουμε πολύ μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία θεωρούμε πως θα δώσουν και την τεχνολογική αιχμή και την λύση στις ουσιαστικά απαιτήσεις σταθερότητας δικτύου και απορρόφησης ΑΠΕ και προφανώς θα δώσουν και νέα πνοή, τεχνολογική πνοή στην περιοχή. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενέργεια και ειδικά η ΑΠΕ λειτουργούν σε όλες τις κλίμακες. Έτσι, η Unis με το Unis Αυτονομό προσπαθεί να βάλει και τον καθημερινό πολίτη μέσα στο παιχνίδι της πράσινης μετάβασης και των νέων μορφών ενέργειας. Έτσι λοιπόν υιοθετούμε το μοντέλο του Net Prosumer, δημιουργώντας ουσιαστικά συστήματα από οικιακό μέγεθος μέχρι και βιομηχανικό μέγεθος, τα οποία μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται ενέργεια, για να δημιουργήσουν ουσιαστικά ένα νέο οικοσύστημα, το οποίο θα μπορεί αποκεντρωμένα πλέον και με βοήθεια προφανώς από τις σύγχρονες τεχνολογίες να διαχειρίζεται ένα νέο τρόπο ανάπτυξης του δικτύου. Δεν μιλάμε πλέον για κεντρικές μονάδες και κεντρική παραγωγή και διαχείριση. Μιλάμε για αποκεντρωμένα συστήματα, τα οποία πλέον, λόγω του ότι είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα οικοσύστημα. Αυτό και στην πράξη βάζει τον μικρό επενδυτή και τον τελικό καταναλωτή μέσα σε όλη αυτή την δραστηριότητα της παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης του συστήματος.
Και ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι προφανώς η ηλεκτροκίνηση. Εκεί εμείς επενδύσαμε εξ αρχής σε έρευνα και τεχνολογία, αναπτύσσοντας μέσω του R&D, του τμήματος R&D του Ομίλου, τους πρώτους ελληνικούς φορτιστές, οι οποίοι παράγονται στην Ελλάδα και είναι σχεδιασμένοι και πιστοποιημένοι στην Ελλάδα, λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες που έχει το ελληνικό περιβάλλον, γιατί πέρα από το ότι βοηθά αυτό στην δημιουργία καινοτομίας στο ελληνικό χώρο, δίνει και πολλά λειτουργικά πλεονεκτήματα, γιατί ο ελληνικός χώρος έχει πολλές ιδιαιτερότητες ως προς την ενσωμάτωση τέτοιων υποδομών δημόσιας φόρτισης. Και πλέον είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι όταν βλέπουμε ότι οι φορτιστές αυτοί που παράγονται στην Ελλάδα αποτελούν για την ώρα και από τους πολυπληθέστερους φορτιστές συνολικά στην επικράτεια, τροφοδοτούντας τα πιο μεγάλα δίκτυα ηλεκτροκίνησης. Με αυτά λοιπόν τα τρία βασικά στοιχεία ανάπτυξης, την κεντρική αποθήκευση, την αποκεντρωμένη αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση, πάντα με ελληνική προστιθέμενη αξία, θεωρούμε πως μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό το έτσι, μακρόπνο και πολύ φιλόδοξο project, το οποίο έχει ξεκινήσει και έχει τόσα πολλά να δώσει στη χώρα. Ευχαριστώ. Αυτά από μένα. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε. Σειρά έχει ο κύριος Άγγελος Ιατρίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος στο Team Alpha. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κύριε Πιτανή, για αυτή την πρόσκληση, καθώς και το Enterprise Greece και το ΣΔΑΜ για την εξαιρετική ιδέα της διοργάνωσης του φόρουμ. Θα πω λίγα λόγια για το δικό μας όραμα στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας καθετοποιημένης αμπελονικής εκμετάλλευσης, όπως είναι το κτήμα Α. Ξεκίνησε πριν 20 χρόνια περίπου και μαζί με τον συνέδριό μου, τον Μάκη τον Μαυρίδη, θέλαμε να κάνουμε κάτι, να δημιουργήσουμε τον καλύτερο αμπελώνα και να φτιάξουμε τον καλύτερο κρασί. Αυτή η ιστορία άρχισε με 4 άτομα και τώρα απασχολούμε γύρω στα 100 άτομα μέσα στους κόλπους του κτήματος. Στοχεύουμε στο να εξαντλήσουμε τα φυσικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή. Και είναι αυτό που λέμε, η περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και το προϊόν που παράγουμε, το κρασί, είναι ένα προϊόν το οποίο συνδέεται άμεσα με τα φυσικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει οι κλιματικές και οι εδαφολογικές ιδιαιτερότητες που έχει η περιοχή μας. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία προοπτική, γιατί στην ουσία προσπαθούμε να χτίσουμε όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον της περιοχής μας, δημιουργώντας στέρεες βάσεις ανάπτυξης και διαμορφώνουμε τις εξελίξεις έτσι ώστε να μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξάγουμε τα προϊόντα μας πάνω από 30 χώρες όλο τον κόσμο. Οι δυνατότητες που έχει η περιφέρειά μας και οι προοπτικές στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης ανάπτυξης είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου θα μπορέσουμε στο μεταβατικό αυτό στάδιο να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη για όλους μας. Και για την επίτευξη αυτού του σχεδίου χρειάζεται ένα ισχυρό όραμα, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ένας διαρκής συντονισμός. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητη η συνεργασία, οι συνέργειες από όλους μας και η σύμπνοια στον τελικό στόχο που είναι η επιτυχία αυτού του σχεδίου. Σίγουρα είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αφορά την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλουμε όλοι να είμαστε παρόντες και να προσπαθήσουμε με επιτυχία να επιτελέσουμε την αποστολή μας, που είναι μια αποστολή όχι μόνο για μας, αλλά είναι και για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε ερώτηση στη συνέχεια. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε και για την τήρηση του χρόνου.
Σειρά έχει ο κύριος Γιώργος Παντελίδης, οικονομολόγος και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, του ομώνυμου ξενοδοχείου στην Τολεμαϊδα. Καλησπέρα. Εγώ θα ξεκινήσω από τη δήλωση την οποία έκανα όταν τελείωσε η προηγούμενη εκδήλωση του Enterprise Greece. Την προσωπική μου άποψη ότι ο τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να υποκαταστήσει το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν με την επικείμενη απολιγνητοποίηση. Αυτή η δήλωση βασίζεται στο γεγονός πως σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν, αλλά και η περιοχή μας αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε. Τέτοιες δυσκολίες είναι πως είμαστε η πιο ψυχρή περιφέρεια στη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινή επιβίωση των ξενοδοχείων. Είμαστε η μόνη περιφέρεια στη χώρα η οποία δεν βρέχεται από θάλασσα. Και σε όλες τις μελέτες του ΣΕΤΕ αποτυπώνεται πως ο αντίκτυπος του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ της περιοχής δεν ξεπερνάει το 1%. Εάν και εφόσον δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο σχέδιο και αξιοποιήσουμε όλα όσα πρέπει, μακροπρόθεσμα σίγουρα μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις είναι η ανάδειξη του εινολογικού τουρισμού, για παράδειγμα, κάτι το οποίο ο κύριος Ιατρίδης με τους συνεργάτες του αγωνίζονται για να το καταφέρουν. Η ανάπτυξη του βιομηχανικού και σχολικού τουρισμού, που εκεί πέρα, εφόσον δημιουργηθεί το Μουσείο του Λιγνίτη στην Τολεμαϊδα, κάτι το οποίο η ΔΕΗ οφείλει να το αφήσει μετά από 70 χρόνια εξορρεκτικής δραστηριότητας, θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση. Η ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού με τα δεκάδες βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια, αλλά κυρίως η αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που είναι οι 7 λίμνες, τα 3 χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και το φυσικό κάλος της περιοχής μας. Εφόσον καθίσουμε όλοι μαζί, δημιουργήσουμε, υλοποιήσουμε, παρακολουθήσουμε το σχέδιο για τον τουρισμό, όλοι οι άνθρωποι του κλάδου είμαστε διατεθειμένοι να το στηρίξουμε και να το υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παντελίδη. Σειρά έχει ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής του ΑΕΔ. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ως επιχειρησιακός βραχίωνας του κράτους για την καταπολέμηση της ανεργίας, ο ΑΕΔ συμμετέχει ενεργά ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΜ, έτσι ώστε να προωθήσουμε την απασχόληση και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα από ένα πακέτο δράσεων συνολικού ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό το πακέτο θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία. Συγκεκριμένα, δρομολογούμε ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.400 ανέργων οι οποίοι απασχολούνταν στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών σχετικών με την εξόρυξη Λιγνίτη, και αυτό είναι ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, θα έχει διάρκεια 12 μηνών και επιχορήγηση στο 75% έως 100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Η δεύτερη δράση περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση και απασχόληση 42 εκατομμύρια ευρώ για 3.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 64 ετών και θα περιλαμβάνει ατομική συμβουλευτική υποστήριξη στην απόκτηση δεξιοτήτων και διαμόρφωση επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και κατάρτιση που θα περιλαμβάνει τετράμινη πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις, σε τομείς που έχουν εντοπιστεί μέσα στο master plan. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάπτυξη οικοσυστήματος παραγωγής προϊόντων ηλεκτροκίνησης, αγροτικών μονάδων, παραγωγής τυποποίησης προϊόντων, πράσινης οικονομίας, τουριστικού και επισητιστικού κλάδου, πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και διοικητικών υπηρεσιών. Η τρίτη δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για 3.400 ανέργους, για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, οι οποίοι θα 8 μήνες θα απασχοληθούν με ποσοστό επιχορήγησης 75 έως 100%. Για τους νέους στις περιοχές αυτές έχουμε ειδικό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 14 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός,
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, 18-29 ετών όπως ανέφερα, με διάρκεια 7 μήνες. Και τέλος, έχουμε ένα πρόγραμμα εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για 200 ανέργους, επιχορήγηση 100%, κίνητρο μετεγκατάστασης 1.000 ευρώ και επιπλέον 200 ευρώ το μήνα, πέρα από τις αμοιβές τους για 12 μήνες. Το σύνολο αυτό του κοινωνικού πακέτου προφανώς έχει ως σκοπός να στηρίξει την αγορά εργασίας, να υπάρξει μια ανάσχεση οποιασδήποτε πιθανής αύξησης ανεργίας, να προωθήσουμε την απασχόληση και κυρίως να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, αλλά επίσης να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που θα προκύψουν στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Ο ΑΕΔ συμμετέχει ενεργά λοιπόν στην υλοποίηση του ΣΔΑΜ και θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε έτσι ώστε και εμείς να συμβάλλουμε στην δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα με την κυρία Στάβα Αγγελίδη, στέλεχος της ΜΟΔ, με απόσπαση στην τεχνική γραμματεία του ΣΔΑΜ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρίωτανη. Θα συνεχίσω από τον διοικητή του ΑΕΔ που μίλησε έτσι κάπως τεχνικά για τα προγράμματα και θα ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για το πρώτο εργαλείο που έχουμε στη νέα περίοδο 22-27, στην περίοδο του νέου ΕΣΠΑ, που θα διαχειριστεί τους πόρους από το Ταμείο Διοίκησης Ανάπτυξης και είναι το πρόγραμμα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να συντάσσεται εδώ και αρκετούς μήνες. Έχει δοθεί σε μια διαδικασία διαβούλευσης και έχουν ληφθεί υπόψη παρατηρήσεις φορέων, τοπικών παραγόντων, της τοπικής κοινωνίας, των περιοχών μετάβασης, των υπηρεσιών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρόκειται σε λίγο καιρό, αν όλα πάνε καλά, να υποβληθεί και επίσημα στην Επιτροπή, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει αρκετούς πόρους. Ανέφερε ο κύριος Μουσουρούλης πριν ότι πέραν από τους εθνικούς, ότι έχουμε και εθνικούς πόρους που συμπληρώνουν τους πόρους από το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης. Ανέρχεται το ποσό σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι είναι από ταμεία συνοχής, το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Και εμπίπτει όλη η λειτουργία στην λογική των κανονισμών που τους διέπουν. Το πρόγραμμά μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στις προτεραιότητες που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση. Δύο τομείς οι οποίοι αναδείχθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διαβούλευση των σχεδίων αυτού και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αφού αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορέσουν αυτές οι περιοχές μετάβασης να περάσουν σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο και κοινωνικό μοντέλο. Η διαφορά του από τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι ότι αφενός μεν οι παρεμβάσεις είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που έχουν αναδειχθεί στις μεγάλες μελέτες, στα εδαφικά σχέδια δίκης μετάβασης, ότι είναι οι περιοχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό, σε κοινωνικό, σε εργασιακό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Και επίσης στοχεύει, όπως είπα και πριν, αποκλειστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Οι παρεμβάσεις έχουν ένα προσανατολισμό πράσινο, οι επενδύσεις δηλαδή που θα γίνουν, και επίσης είναι σε συνάφεια με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Αναφέρθηκε πριν ότι ο στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Η προσέλκυση επενδύσεων χρειάζεται πολλές δράσεις για να επιτευχθεί. Καταρχήν,
πρέπει να είναι τα εδάφη κατάλληλα για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να επενδύσουν. Ανέφερε η κυρία Σδούκου, και δεν θέλω να επανέλθω για να μην χάνουμε χρόνο, παρεμβάσεις που γίνονται και δράσεις που αφορούν τόσο τις ζώνες απολιγνητοποίησης, όσο και τις κατευθύνσεις που θα έχουν οι σχεδιασμοί για τα εδάφη αυτά, για τις χρήσεις γης που θα έχουμε. Θα σταθώ στα κίνητρα. Στο θέμα των κινήτρων, που είναι ίσως ο δεύτερος παράγοντας που ενδιαφέρει μια επιχείρηση προκειμένου να αποφασίσει μια επένδυση. Η κοινότητα παρήχε για τις περιοχές μετάβασης πόρους από το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης. Επίσης, θεσμοθέτησε μετά και από ενέργειες της ελληνικής πλευράς, που επίμονα και πολύ τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι η επίδραση που θα έχει στις περιοχές μετάβασης, στις ελληνικές περιοχές, η όποια αλλαγή θα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αποφάσισε λοιπόν η Επιτροπή και έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δώσουν αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, γιατί τα ποσοστά είναι σύν 10% από τα ποσοστά που θα ίσχυαν έτσι και αλλιώς για την περίοδο 2022-2027, σε αυτό το σκεπτικό η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση έχει σχεδιάσει νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις δυνατότητες. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι αφενός μεν στον πρόσφατο νόμο, το οποίο ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τις στρατηγικές επενδύσεις, δυνατότητα πιο εύκολου χαρακτηρισμού μιας επένδυσης σαν στρατηγικής, μειώνοντας το ποσό της επένδυσης και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μεγάλες επενδύσεις να μπουν σε μια διαδικασία πιο εύκολης αξιολόγησης και υλοποίησης στη συνέχεια. Καθώς επίσης σχεδιάζεται το ειδικό καθεστώς κινήτρων για τις επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές, ένα καθεστώς που θα αποτελεί τμήμα του νέου αναπτυξιακού νόμου και θα δίνει τις μεγαλύτερες δυνατές παροχές που μπορεί να πάρει μια επένδυση στο πλαίσιο όλων των κανονισμών που ισχύουν στις περιοχές μετάβασης. Ελπίζουμε ότι αυτό θα καταφέρει να υλοποιηθεί σύντομα και να προχωρήσει. Γενικότερα, η προσέλκυση των επενδύσεων στις περιοχές μετάβασης είναι ένα έργο πολύ προκλητικό για μας. Όλη η ομάδα που δουλεύουμε στη δίκαιη μετάβαση υπό τον κύριο Μουσουρούλη και τα συναρμόδια Υπουργεία, να είστε σίγουροι ότι κάνουμε ό,τι πιο δυνατό και καλό μπορούμε για να πετύχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να επιβραβεύσω αυτούς που τήρησαν το τρίλεπτο με μία έξτρα ερώτηση, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε ούτε αυτόν τον χρόνο. Οπότε, εδώ ολοκληρώνεται το Φόρουμ για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και ελπίζω για αυτούς που το παρακολούθησαν σήμερα και που θα το παρακολουθήσουν, καθώς το βίντεο θα είναι διαθέσιμο. Ελπίζω να ήταν μια ευκαιρία πληροφόρησης για το τι σημαίνει δίκαιη μετάβαση. Ένα από τα μεγαλύτερα project οικονομικού μετασχηματισμού που έχει δει η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ και πάλι.